Το πρώτο Pet Festival ήταν γεγονός στο Ηράκλειο από εθελοντές της φιλοζωικής ομάδας Σύριος και του καταφυγίου των Γουβών που ένωσαν τις δυνάμεις τους στη γιορτή αγάπης για τα ζώα, στέλνοντας το μήνυμα της υιοθεσίας. Το πρώτο Pet Festival είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους μας. Είναι μια εκδήλωση ενημέρωσης για το ευρύ κοινό, για ανθρώπους που ήδη έχουν κατοικίδιο ή και όχι, ή σκέφτονται να υιοθετήσουν. Είναι μια γιορτή αγάπης, θέλουμε να εκδηλώσουμε την αγάπη μας για τα ζώα, να βάλουμε ένα τέλος στην κακοποίηση, ένα τέλος στην εγκατάλειψη, να διαδώσουμε το μήνυμα της υιοθεσίας και να στραφούμε περισσότερο προς την υιοθεσία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και γατούλες και σκυλάκια στην πόλη μας και στην Ελλάδα που το χρειάζονται αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την πρόεδρο, την κυρία Έλλη Κοκάλη, για την πρωτοβουλία αυτή, που είναι η ψυχή της ομάδας μας και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Την ευχαριστούμε θερμά και φυσικά όλο τον κόσμο σήμερα που είναι εδώ μαζί μας και μας τιμάει με την παρουσία του. Καλές γιορτές σε όλους. Τις εντυπώσεις έκλεψαν ο Λούκι Λουκ και ο Φόρεστ. Ο Λούκι Λουκ είναι ένα σκυλί που, όπως βλέπετε, έχει πολύ στραβά ποδαράκια, έχει κακοποιηθεί προφανώς. Έχει βρει το καταφύγιο του στην αγκαλιά του Γιώργου Ορφανίδη, στο καταφύγιο το εθελοντικό που διατηρεί ο ίδιος. Να πούμε ότι τα εθελοντικά καταφύγια, όπως του κυρίου Ορφανίδη, το καταφύγιο Γουβών, είναι εντελώς εθελοντικές προσπάθειες, δεν στηρίζονται από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, είναι μαζί μας και το κοινοκομείο Ηρακλείου, που είναι το επίσημο δημοτικό κοινοκομείο. Αυτός εδώ είναι ο Φόρεστ, βρέθηκε χτυπημένος από αυτοκίνητο και εγκαταλελειμμένος να πεθάνει στο δρόμο. Έχει σπάσει τη σπονδυλική του στήλη και άρα είναι σε αμαξίδιο. Όμως παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ χαρούμενος και κοινωνικός και αναζητά και αυτό την παντοτινή του οικογένεια. Ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στα ζώα με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Εθελοντές και πολίτες έγιναν η φωνή που δεν έχουν αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Προσπαθούμε εδώ για τα αδεσποτάκια μας, έχουμε και ένα παζάρι σχετικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την υποστήριξή του. Και είμαστε εδώ ενωμένοι, πολλά σωματεία μαζί, πολλοί φιλοζωικοί φορείς, υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης και την ευχαριστούμε για τη στήριξη, για να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα για καλό σκοπό. Στο αίθριο της Λότζια πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, ενώ πολλές εκπλήξεις περίμεναν μικρούς και μεγάλους.